Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αναμένει τον ομόλογό του. Ο Γιώργος ο Παντελάκης είναι στο τηλέφωνο. Έλα Γιώργο, καλημέρα και πάλι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αυτή την ώρα μόλις έφτασε ο κύριος Βάλς, τον υποδέχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατέβηκε στη Καλά του Μεγάλου Μαξίμου για να υποδεχτεί τον κύριο Βάλς και σε λίγα λεπτά θα κατευθυνθούν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο προκειμένου, ήδη εισέρχονται, κατευθύνονται στο Πρωθυπουργικό Γραφείο προκειμένου να έχουν την κατεβία συνάντηση. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε φτάσει εδώ ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σαπέν. Βεβαίως, στην συνεχεία, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες, προκειμένου να υπογραφεί και ο σχετικός χάρτης, ο δικός χάρτης συνεργασίας των δύο χωρών. Και εν συνεχεία θα υπάρξουν κοινές δηλώσεις από τους δύο πρωθυπουργούς στο επίκεντρο και η οικονομική συνεργασία και η διαχείριση του προσφυγικού, αλλά και η στήριξη της γαλλικής πλευράς. Λοιπόν, Γιώργο, μισό λεπτό για να ακούσουμε λίγο και τι λένε αυτή τη στιγμή το διάλογο. Η επίσκεψή σας στην Ελλάδα, στη συνέχεια της επίσκεψης του Προέδρου Ολάντ στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, επιβεβαιώνει την πολύ στενή σχέση συνεργασίας και αλληλοκατανόηση ανάμεσα στις χώρες μας. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα και η Γαλλία μοιράζονται κοινές αξίες και βρεθήκαμε πολλές φορές στην κοινή ευρωπαϊκή μας διαδρομή υπερασπιζόμενοι από την ίδια πλευρά δημοκρατικές κατακτήσεις των λαών μας και ένα όραμα για μια Ευρώπη με κοινωνική συνοχή. Αυτή την κοινή ιστορία, τον κοινό βηματισμό, το συνεχίζουμε και σήμερα. Η κυβέρνησή σας στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, πέρυσι το καλοκαίρι, δίπλα μας. Και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε όλοι να το αναγνωρίσουμε. Και πιστεύω ότι το γεγονός ότι σήμερα είστε εδώ και επιμείνατε να γίνει αυτή η επίσκεψη, να μην αναβληθεί παρά τις δυσκολίες και καιρικές δυσκολίες που αντιμετωπίζετε αυτές τις μέρες, σηματοδοτεί την αταλάντευτη στάση στήριξης αυτής της κοινής πορείας και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας. Και θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό και να σας διαβεβαιώσω ότι έρχεστε σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει περάσει πια τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης χρονιάς. Γυρίζουμε σελίδα. Μπορούμε να έχουμε περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον. Τώρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε τα βήματα της επιστροφής στην ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Η στήριξή σας σε αυτή τη νέα εποχή θα είναι εξίσου σημαντική με αυτήν που μας παρήκατε την προηγούμενη δύσκολη περίοδο. Monsieur le Premier ministre, Alexis, merci pour votre accueil. Αγαπητέ Αλέξη, σε ευχαριστώ για την υποδοχή σου. Στην γαλλική αρχαιολογική σχολή είδαμε μία πάρα πολύ ωραία επιγραφή που έλεγε ότι η σχολή αυτή δημιουργήθηκε σε ένδειξη φιλίας και τιμής προς την αρχαία Ελλάδα και σε ένδειξη φιλίας προς την
σημερινή Ελλάδα. 150 ans après, je pense que και νομίζω ότι μετά από 150 χρόνια ισχύουν όλα αυτά. Nous avons soutenu la Grèce, στηρίξαμε την Ελλάδα για να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Nous avons soutenu vos réformes courageuses. Και εάν στηρίξαμε τις θαραλέες μεταρρυθμίσεις σας, parce que nous pensons que la Grèce est au cœur de l'Europe. Η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης. Bien sûr, par son histoire, par ses valeurs. Τις αξίες της, την ιστορία της. Mais aussi par le rôle qui doit être le sien aujourd'hui. Με τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει σήμερα. Donc, pour les Grecs, για τους Έλληνες. Που υπέφεραν πολύ από την οικονομική κρίση και για την Γαλλία καθώς και για την Ευρώπη. Έχουμε ανάγκη την Ελλάδα. Και τώρα έχει περατωθεί μια περίοδος και θα ανοιχθεί μια περίοδος ανάπτυξης για τις επενδύσεις ελπίζω ότι θα είναι περίοδος ανάπτυξης, ελπίδας και απασχόλησης για όλους τους Έλληνες. Έχουμε να συνεργαστούμε πολλούς φακέλους από κοινού για το μέλλον της Ευρώπης. Το προσφυγικό και ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή και η Γαλλία είναι αλληλέγγυη. Για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα πρότυπο ανάπτυξη με βάση τα δικαιώματα των μισθωτών και των πολιτών μας. Σας ευχαριστούμε για την υποδοχή που μας επιφυλάξατε και μπορείτε βεβαίως και πάλι να υπολογίζετε σε εμάς. Η Ελλάδα και η Γαλλία από κοινού προχωρούν σε πολλούς τομείς και σε θέματα παιδείας, σε θέματα πολιτιστικά, σε θέματα νεολαίας. Donc cette visite elle est placée sous le sceau aussi de la confiance et de l'espoir. Και βεβαίως η επίσκεψή μου φέρει και την σφραγίδα της εμπιστοσύνης και της ελπίδας. Merci. Ευχαριστώ. Thank you.